Στο βίντεο αυτό δίνονται ορισμένες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση του αισθητήρα θέσης κεντροφόρου καθώς και του αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου. Εδώ έχουμε ένα εικονικό αυτοκίνητο, έχουμε ένα προσομοιωτή διάγνωσης. Βλέπουμε λοιπόν έχουμε ένα εικονικό κινητήρα, τετρακύλινδρο, ένα βενζίνη κινητήρα, όπου μπορούμε να τον βάλουμε μπροστά. Έχουμε το εικονικό διαγνωστικό και ένα εικονικό παλμογράφι. Θα κάνουμε επικοινωνία με το διαγνωστικό και θα επιλέξουμε τα live data να έχουμε τις στροφές του κινητήρα καθώς και την τάση της, του ρελέ της αντιλίας. Θα πάμε τώρα, θα βάλουμε μπροστά. Βλέπουμε εδώ έχουμε 0 τάση στο ρελέ. Κλείνω το διακόπτη, ανοίγω το διακόπτη. Στην αρχή έχω κάποια τάση για να ενεργοποιηθεί η αντιλία, μετά γίνεται 0. Θα πατήσω μίζα και βλέπετε ότι έχουμε το σήμα των στροφών, 785 στροφές και 13,5 βόλτ η τάση στο ρελέ της αντιλίας βενζίνης. Μπορώ να ανεβάσω στροφές. Στη συνέχεια θα πάω εδώ με τον παλμογράφο και θα πάρω και θα βάλω εδώ και θα βλέπω το σήμα του αισθητήρα στροφών. Πατήσω τον γκάζι, βλέπετε το σήμα του αισθητήρα στροφών. Στη συνέχεια θα βγάλω το αισθητήρα στροφών, το καλώδιο, θα δοκιμάσω να βάλω εμπρός. Βλέπουμε ότι έχουμε στην αρχή τάση, μετά μηδενίζεται. Στο μιζάρισμα λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό δεν βλέπει σήμα από τον αισθητήρα στροφών, γιατί το έχουμε βγάλει, δεν δίνει τάση και στο ρελέ της αντιλίας βενζίνης. Θα πάμε τώρα στις βλάβες και θα δούμε, ανοίξουμε πάλι το διακόπτη. Και θα δούμε ότι έχει καταγράψει τον κωδικό βλάβης 50337 που είναι ο αισθητήρας θέσης στροφών. Θα κάνουμε διαγραφή της βλάβης, αλλά πριν κάνουμε διαγραφή της βλάβης πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Τώρα λοιπόν θα δούμε ότι θα πάμε στους κωδικούς, θα σβήσουμε και να πάμε να ξαναδιαβάσουμε, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν κωδικοί βλάβες. Τώρα λοιπόν μπορούμε να ξαναβάλουμε μπρος. Και θα δούμε ότι ο κινητήρας παίρνει, έχουμε τάσεις στο ρελέ και στροφές. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα δούμε την περίπτωση όπου δεν έχουμε ψεκασμό, θα βγάλουμε 1-2 3 μπέκ ψεκασμού και θα δούμε ότι έχουμε τάση στο ρελέ της αντιλίας βενζίνης, έχουμε σήμα στροφών, αλλά ο κινητήρας δεν εκτιμεί. Επίσης αν πάμε να βάλουμε τον παλμογράφο, θα δούμε ότι, ότι έχουμε παλμό. Συνδέσουμε εδώ πέρα τον παλμογράφο και μιζάρουμε. Βλέπουμε εδώ το κόκκινο ότι υπάρχει παλμός. Πάμε γρήγορα τώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε ξανά τα μπέκ και να δούμε λίγο τον αισθητήρα θέση σε κεντροφόρο. Θα πάρουμε τώρα με το άλλο κανάλι, θα βάλουμε μπρος και βλέπουμε τον αισθητήρα θέσης κεντροφόρου. Είναι αυτό εδώ το μπλε. Θα βγάλω λίγο του στροφαλοφόρου. Αυτό εδώ το μπλε που βλέπετε στο δεύτερο κανάλι είναι το σήμα του αισθητήρα θέσης κεντροφόρου. Θα ξαναβάλω και του στροφαλοφόρου. Και τώρα θα βγάλω τον αισθητήρα θέσης κεντροφόρου. Να δούμε τι κωδικό δείχνει.
έχει βγάλει αρκετούς κωδικούς γιατί βγάλαμε τα back, αλλά ο αληθινός κωδικός είναι ο 5342 εστίαση θέση κεντροφόρου. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές μπορεί να μας δίνει το κωδικό 5016 που είναι συσχέτιση θέση στροφαλοφόρου κεντροφόρου. Όταν βγάζει αυτό το κωδικό βλάβης, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να βάλουμε, όπως έχω κάνει εδώ πέρα, με ένα παλμογράφο ή με το διαγνωστικό αν έχουμε τη δυνατότητα, και να τσεκάρουμε τα σήματα και τον, όπως το κάνω εδώ πέρα, το μπλε με το κόκκινο, τα σήματα των, και των δύο αισθητήρων, το αισθητήρα στροφόρου και το αισθητήρα θέση του κεντροφόρου. Στροφόρο είναι το κόκκινο, αισθητήρα θέση κεντροφόρου το μπλε. Αυτά λοιπόν πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς. Εάν δεν ταιριάζουν ακριβώς και έχει βγάλει το κωδικό 5016, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, είτε με την καδένα έχει ξεχυλώσει, έχει φθορά δηλαδή, είτε ο κεντροφόρος δεν έχει γίνει σωστά ο χρονισμός με τον στροφαλοφόρο στον ημάδι, είτε έχει πηδήξει κάποιο δόντι. Γενικώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό βγαίνει αυτός ο κωδικός της ασάφειας. Συνοψίζοντας λοιπόν, είδαμε πώς συμπεριφέρεται ένας αισθητήρας στροφών διαγνωστικά όταν έχει σήμα, όταν δεν έχει, τους κωδικούς που δίνει, καθώς και τον κωδικό συσχέτισης στροφαλοφόρο και τροφόρο όσον αφορά την ασάφεια σήματος. Ευχαριστώ.